Ποιος γιατί δεν το στην θέλει. Εκπομπή του Αλέξη Παπαγελά λέει ότι είστε αναστάστατος άνθρωπος, αλλά είναι το πρωί, το βράδυ. Δεν θέλω να μεταφέρετε τέτοια πράγματα. Τον σεβόμαστε τον αρχιεπίσκοπο. Τα λέει. Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις ιστορίες. Και την πρώτη φορά που είδε το τρέιλερ των ιστοριών στον αέρα του Sky, ο Νίκος Φίλης απέφυγε να πάρει θέση. Δυστυχώς, ο κύριος Φίλης, του ζητώ συγγνώμη και από αυτή τη θέση, είναι ένας προβληματικός άνθρωπος. Άλλα λέει το βράδυ, άλλα λέει το πρωί. Είναι ασυνεπής και το λέω αυτό σαν αρχιεπίσκοπος. Ασυνεπής στις σχέσεις του και στα λόγια. Η ιερή ανακοχή κράτησε μόλις λίγα 24 ώρα, καθώς σήμερα ο Υπουργός Παιδείας απάντησε στα όσα του καταλογίζει ο Ιερώνυμος. Ο αρχιεπίσκοπος δεν αποφεύγει τον πειρασμό. Δεν σκοπεύω να ακολουθήσω. Δηλώνω υποστηρικτής των όσων είπε στον Αϊστράτη που τον άκουσα να λέει ότι δεν είναι καιρός για πείσματα και πράγματα που μας έχουν πληγώσει. Άλλωστε η διαφωνία που έχει προκύψει είναι πολιτική και θεσμική και όχι προσωπική. Ο κύριος Φίλης υποπίπτει για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμη πειρασμό και πάλι για επικοινωνιακούς λόγους. Είναι τέτοιο το αντικληρικαλιστικό πείσμα του, ώστε αυτός που κατά δήλωσή του δεν σκοπεύει να ακολουθήσει, σπέβδει να κάνει δήθεν συνενετικές δηλώσεις προτού καν ακούσει τι λέει ο αρχιεπίσκοπος. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν, έναν υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων, οι υβριστικές και απρεπείς για την Εκκλησία και την προσφορά της στο έθνος μας και στο λαό μας δηλώσεις του είναι ακόμη νοπές. Στη συνέντευξή του, ο αρχιεπίσκοπος αποκαλύπτει τα όσα συζήτησε με τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο για το ενδεχόμενο να ρίξει την κυβέρνηση. Το ομολόγησε. Είπε, αν μου πείτε μακαριότατε ότι δεν συμφωνείτε ή δεν θέλετε, εγώ ρίχνω την κυβέρνηση αύριο το πρωί. Το είπε και μάλιστα παρακάλεσε να μην φύγουμε από αυτό το χώρο.